Θα σε αφαιρώ πιο κοντά το μικρόφωνο. Για δούμε λίγο το φωτισμό κάτι. Ω, εδώ γινόμαστε κόκκινοι, ε. Ωραίοι, ε. Ω. Το νομίζω είναι για χώρο, ρε. Πιο καλό δεν είναι για χώρο το χρώμα. Τα εδώ. Το πολύ λευκή είμαστε. Βάλω αυτό εδώ πέρα, που είναι ξεκούραστο γενικά. Φαίνομαι και ωραίος. Λοιπόν, είστε έτοιμοι για να συνεχίσουμε την γκέιμάρα μας. Λοιπόν, νομίζω πως είμαστε έτοιμοι. Πανέτοιμοι. Ναι, ο Κώστας που είναι, δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, πάμε να μπούμε στην γκέιμάρα. Και η συνέχεια του παιχνιδιού μας. Λοιπόν, αυτό κατεβαίνει. Ερώτηση. Ελάχιστα. Ο χρώμος δεν μου άρεσε. Εδώ νομίζω είναι και τώρα το χρώμα, ε. Και μπορούμε να συνεχίσουμε.
Ωπ, νάτος. Δεν θυμάμαι καν τι κάνουμε. Πού πρέπει να πάμε. Και όπως πάλι καλά είναι έξω. Τι εννοείς, τι να άλλαξε. Έχουν πάρει το φακό. Έξω και βραδιάσει. Πρόμα δεν φαινότανε η διαφορά στην αρχή. Δεν είναι πιο άσπρος. Δεν είναι πιο horror. Πόσες πόρτες έχει. Εννοείται πως θα ήταν κλειδωμένα. Και εδώ εννοείται πως θα ήταν κλειδωμένα. Λοιπόν, παίρνουμε αυτό. Παίρνουμε εδώ. Και κουμπί, παίρνουμε και αυτό. Παίρνουμε από πάνω. Και αυτό εδώ. Εδώ έχει πολλά κουτιά όμως. Εντάξει, γιατί έχει τόσες κούτες αυτός, μπορείτε να μου πείτε. Μεταγωμίζει μάλλον. Ωχ, πρώτα την πήρα την καρέκλα. Να κάτσω. Δεν είμαι. Το χτύπησε το κουμπί. Δεν μπορώ να το χτυπήσω. Και μπορώ να ανέβω και πάνω. Τόσο γρήγορα. Επειδή είναι κλειστά, γι' αυτό μπορώ. Μέσα στο σπίτι βρήκες έχει πράσινα μήλα ή μπάλτζ, δεν ξέρω τι είναι. Με αυτά το χτυπήσεις, αλλά είδα ότι πρώτα κλείνει το γενικό στο σπίτι. Κάτσε, wait, περίμενε. Έχει κι άλλο πάνω. Τώρα που βρήκαμε εδώ πέρα που είμαστε. Τώρα δεν έχω κλειδί όμως. Πού λες να είναι το κλειδί. Έξω είναι ο γενικός. Ο γενικός είναι μια ζωή στο ίδιο σημείο. Εδώ κλειδαριά.
Πάλι καλά. Καλά ρε, δεν βγήκε. Τουλάχιστον ξημέρωση μπορούμε να δούμε. Τα μήλα που είδες. Κολλάει καθόλου το stream. Τι κάνει, έχεις μέχρι εδώ ρε. Θα σου πάτω με νους τα χόρτα. Δεν έχει ρε. Γιατί δεν βλέπω. Και κοντά σε αυτοκίνητο έξω από το σπίτι σου. Το δικό μου, το αυτοκίνητο, το δικό του. Πες μου τι λες στα σκουπίδια, μίλα. Οχ. Δικό σου. Οχ. Πρέπει να την γίνω λίγο που και που. Έξω που και που. Εννοείται πως θα έχει κι άλλο. Τι γίνεται να μην έχει κι άλλο. Ευχαριστώ, μόνο εμείς θα το κάναμε. Κάτσε, δεν εννοείς αυτό. Εδώ δεν θέλει να το στείλουμε. Και τώρα γιατί δεν το πέτυχε, μπορείς να μου πεις. Του τρώει και τα μήλα. Να το χτυπήσει και να γυρίσει αριστερά. Αυτό προσπαθούμε. Αυτό δεν είναι κουμπί. Και ξέρω τι πρέπει να κάνουμε το μήλο. Εσύ δεν μου είπες να το χτυπήσω αυτό. Ναι, για να γυρίσει. Είμαστε για να γυρίσουμε να το πετύχουμε κιόλας. Απίστευτο, το κατάφερα με την τέταρτη, πάμε.
Γεια σας, γεια σας. Πώς και δεν έχει τίποτα εδώ. Εντάξει. Το ότι πνίγεται είναι τελείως τραγικό. Κοίταξε τι να κάνουμε εδώ ρε. Άχιστο μας είναι. Έχει κι άλλο μοχλό εδώ. Έχει μοχλό πάνω της, έλα το βρήκα ρε. Τρενάκι εδώ, τι φας. Πού πέφτω ρε μαλάκι το τρενάκι. Τι πόρτα είναι αυτή. Τι παίζει εδώ ρε. Μαλάκα νόμιζα θα πέφτω. Τι έχουν σκεφτεί οι τύποι ρε μαλάκα. Πηδάς στις ράγες. Κάντε πήδηξε, τι κατάλαβα. Τώρα απέναντι. Πάλι εδώ βρέθηκα. Εντάξει είναι full πόρτες έτσι. Περίεργος ήχος. Πήγε στην πόρτα με το φεγγάρι από πάνω. Ξέρω ρε. Τι με ρωτάς κι εσύ τώρα. Τι να δεις που βρέθηκα δηλαδή. Ανοίγουμε τις πόρτες τουλάχιστον εδώ γύρω γύρω. Κλειδί δεν υπάρχει. Εκεί βρέθηκα από αυτή την πλευρά τώρα. Μάλλον δεν πάει από εδώ. Λοιπόν, για να δεις που βρισκόμαστε. Γιατί ήταν πάνω, μπορείς να μου πεις. Γιατί ήταν πάνω, πες μου λίγο, γιατί ήταν πάνω.
Τι ψέμα είναι αυτό ρε μαλάκα. Ψέμα είναι αυτό. Έλα εδώ είμαι, έλα. Έλα πιάσε με. Πες εδώ είμαι. Έλα πιάσε με, έλα. Έλα. Πλάκα. Κάτσε και που είσαι τώρα. Καλά τώρα να με βρεις. Λογικά θα με βρει τώρα. Έλα πάλι εδώ είμαστε. Παίζουμε τώρα, τι κάνουμε. Να περάσεις απέναντι από τις ράγες θέλω. Πώς θα περάσω απέναντι ρε παιδί μου, πες μου λίγο. Είναι κλειστά. Δεν μπορώ να περάσω απέναντι. Μόνο εδώ πέρα μπορώ να πάω. Ή εδώ. Να πηδήξω δηλαδή εδώ. Ή να πάω από αυτή την πόρτα. Να πιέσω από τις δύο. Πήδα, ναι. Ωραία. Και τι έχει εδώ. Κάτσε τώρα, κάθομαι. Γιατί έχει τους ζέστη ρε. Μπορείς όσο έχει κάποια λάγκα. Γιατί. Δεν πήγα από εκεί όμως, δεν πήγα από εδώ. Τι κάνει αυτό. Πάνω ενεργοποίησα το τρενάκι. Είσαι ταράτσα που ήσουν από κάτω είναι. Τώρα που είναι. Thank you.
μισή ώρα. Να πάω να κατεβάσω το γενικό τώρα. Το είδατε έτσι, δεν το δάμουν εγώ, ε. Τι ήταν αυτό? Ανοίξανε. Οπότε μπορώ να πάω παντού γύρω γύρω. Αχ, γράφω το. Θα θέλει ξεβίδωμα για να πάμε πάνω, πρέπει να βρούμε κλειδί. Λίγο επικίνδυνα γενικά. Είπα μήπως. Γιατί πάει πάνω, πες μου λίγο, γιατί πάει πάνω. Ένα λόγο να πάει πάνω. Έχει πεσμένο παράθυρο τώρα στη σκάλα μέσα από εκεί. Thank you.
Πάμε πρώτα από εδώ που είδα. Εδώ αυτά. Εδώ έχει ντομάτες ρε. Ρε εδώ έχει ντομάτες. Λοιπόν ξυστή. Πάμε να μπούμε στο τσαφτσούφ. Δεν έχει. Πάμε, θα πάμε με τα πόδια. Θέλω να δω που καταλήγει. Κάτσε τι. Δεν παίζει αυτό. Λοιπόν, ας πάρουμε το αυτό εδώ. Και εδώ είναι το μηχάνημα, ε. Να, εσέλα. Τα δεν ανοίγουνε. Οπότε πάνω δεν πάει. Ο τύπος γιατί δηλαδή να έχει τρένα έξω σπίτι. Έναν λόγο. Ξέρεις γιατί δεν ανοίγει τώρα αυτό, ε? Θα πάμε πίσω από εκεί που είναι να προχωρήσουμε λιγάκι. Τι είναι τώρα, δεν προχωράμε. Κατάλαβες και τώρα άνοιξε εκείνη η πόρτα. Δεν είχαμε ρεύμα και δεν άνοιγε εκείνο ρε. Πρέπει να ανοίξει μια βάνα, ποια βάνα, για πες μου. Γιατί ρε μαλάκα. Όμως εκεί που ήτανε κλειστές οι ράγες και πήδηξε σε αυτές και μετά με και μια σκεπή. Να πας κάτω από τη σκεπή αυτή τη φορά. Δεν κατάλαβα που εννοείς πραγματικά.
Εσύ, εσύ μου είπες να πηδήξω εδώ πέρα. Σωστά, σε εκείνη τη σκεπή. Όχι. Α, ναι, εκεί από κάτω, ωραία. Ωραία, δε με. Την πόρτα με το φεγγάρι. Ποιο φεγγάρι, ρε. Δεν μπορώ να πάω εκεί. Την πόρτα με το φεγγάρι, είναι κλειστή. Είδες με μπέρδεψε, τζάμπερ θα μπω εδώ ρε. Είδα τώρα. Από εδώ πρέπει να πάμε. Να πάμε. Πού είχαμε πάει ρε? Όχι εδώ. Κατεβήκαμε κάτω. Ωχ, πάλι δεν δουλεύει αυτό. Γιατί ρε φίλε? Δεξιά απ' έξω είναι μια βάνα. Έτσι, πήγαμε από εδώ. Πήγαμε εδώ. Πέσαμε εδώ. Τα. Πήγαμε μετά εδώ. Κατεβήκαμε εδώ κάτω. Ωραία. Να πάμε να δούμε πού είναι η βάνα. Παίρνει μουσική, δεν είναι η βάνα. Δεν έχει τίποτα ρε. Τι είναι στη βάνα εσύ? Εκεί που είναι η πόρτα με φεγγάρι στην εξωτερική πλευρά του σπιτιού έχει σωλήνες και βάνα. Τι εδώ λέει? Δεν έχει βάνα, σωλήνα βρήκα, βάνα δεν βρήκα. Έχει μια βάνα που δεν βλέπω. Εδώ πρέπει να πάω. Πρέπει να κάνω άλμα δηλαδή για να πάω εδώ. Πού να κάνεις εκεί άλμα ρε? Αλλά όχι πιο από εκεί. Παίρνουμε τώρα ότι πρέπει να σταματήσει το τρενάκι. Βάκα. Μήπως πρέπει να σταματήσω όλο το τρενάκι. Καε λάγκα ρε μαλάκα τώρα όντως.
Και από πού πρέπει να πηδήξω? Γιατί δεν πάει πίσω ρε φίλε, γιατί δεν πάει πίσω? Τι παθαίνει ρε μαλάκα? Να ανέβεις σε αυτό το ξύλινο που έχει τον μπαλκόνι να μην πέσει και να επιδείξεις ο Λίνας και εκεί στην πόρτα με το φεγγάρι. Ή και έτσι. Γαμώ τώρα. Και τώρα τι κάνουμε, δηλαδή τι φάση αυτό ήτανε. Αυτό που ακούγεται, αυτός ο περίεργος ο ήχος τελικά αυτό είναι. Πώς κάνουν δηλαδή αυτά? Τώρα θα σου πω αμέσως. Και εδώ ντομάτες έχει. Είναι πίσω στη βάνα. Ωραία. Πήρα στις ράγες. Και πού πρέπει να πάω, πες μου γρήγορα, γιατί τώρα θα δείτε το ράγκι και θα με πατήσει. Εκείνο τελικά δεν έπρεπε να ενεργοποιήσω. Μάλλον δεν εννοούσε ακριβώς αυτή τη σκεπή, έτσι. Καλησπέρα. Πάλι δεν κάνει όπιστε. Και πίσω είπα όχι μπαλκόνι. Εντάξει μωρέ, πως κάνεις έτσι? Και λίγο δύσκολο το ξέρεις να πάμε εκεί, ε. Με όσα πιθανό για να γίνει κάτι τέτοιο. Γίνεται να άπησε τόσο κύριε φίλε. Εδώ ε. Εντάξει, άρα τα καταφέραμε. Πας λίγο πιο μπροστά στις ράγες και φτάνεις. Πας εδώ πως άνοιξε? Ανοίγει και κλείνει, δεν άνοιξε. Κολλήματα ρε. Πας. Εγώ όταν ανοίγω και το κλείνω. Πάλι εδώ βγήκα. Πάρε την ομπρέλα. Όπου έχει.
πολλά προβλήματα. Το που πέψε. Και πηδάω κάτω. Να πας εκεί πάνω. Πώς πάω εκεί πέρα πάνω. Όχι, αυτό δεν με πετάει. Ρε μα ζουλεύεις ρε. Πάει εκεί πέρα και δεν παίρνει και όπισθεν. Γιατί δεν τραβάει όπισθεν ρε φίλε, δεν μπορώ να καταλάβω. Κόλλησε. Κόλλησε το game παιδιά, το κολλήσαμε. Ρίχνει τη λάμπα με ένα κουτί. Μάλλον την άλλη λάμπα εννοείς. Θέλω να πει ότι δεν το πέτυχα. Δούμε στον καναπέ. Αυτή είναι. Άρα με δουλεύεις. Αναμενόμενο να γινόταν κάτι τέτοιο. Είναι να σπάσει έτσι όπως ήταν εκεί. Πάει ρε. Τώρα τι κάνουμε. Πάει λάμπα. Εκεί είναι τώρα. Πάρουμε τον καναπέ. Εδώ τι είναι όμως. Ωραία σωτήρια. Αν πρέπει να σταματήσουμε να πετάμε λίγο απρόσεκτα τα κουτιά και αυτά. Loading, πάμε! Φτάσαμε στη μισή ώρα. Σοβαρά μιλάς και έχει άλλη μισή.
Θα ξαναπάει, όπιστε. Έχουμε άλλη μισή ώρα, μιλά σοβαρά. Έχουμε άλλα 40 λεπτά. Κατάλαβα, δεν πρόκειται να τελειώσουμε ποτέ. Κάνουμε κι άλλο live stream. Μόνο για αυτό το game. Γιατί πρέπει να πάρω πράγματα να τα βάλω στο καρότσι. Δεν πρέπει να βάλω στο καρότσι, για πες μου. Πατατάκια, συμπλήρωσα πως αυτά είναι πατατάκι τώρα. Ένα πράσινο βάζω, ένα ροζ βάζω, ένα χυμό πορτοκάλι. Να το πράσινο το βάζω. Ας συμπλήρωσα πως αυτό είναι ροζ βάζω. Αυτό είναι ροζ βάζω. Γεια. Ένα. Λοιπόν, πατατάκια, ένα πράσινο βάζω, ένα ροζ βάζω, ένα χυμό πορτοκάλι και το ροζ μπουκάλι. Μόλις το πέταξε το ροζ μπουκάλι, δηλαδή είσαι απίστευτη. Και είπαμε ένα χυμό πορτοκάλι. Ας ελπίσουμε σε αυτός είναι ο χυμός πορτοκάλι. Μάλλον, θέλω να ελπίζω. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Θέλετε ρε ολτίνο. Τι παθαίνουνε ρε μαλάκα, τι παθαίνουνε. Σπαστικά πούνε ρε. Είναι τόσο δύσκολο να μπουνε μέσα.
Αυτά τα 5 θέλει, δεν θέλει τίποτα άλλο, ε. Δεν ξαναβάλει μετά να το κάνουμε την αρχή, θα σε σκοτώσω. Ούτε κατάλαβα να κάνεις κάτι, δεν σκοτώνουν κάτι τέτοιο. Μου κλείσε το καλάθι! Μου κλείσε το καλάθι! Ρε το κάγκουρα! Μου έκλεψε το καλάθι! Πήγε να περάσει με το καλάθι μου! Απίστευτο, πραγματικά απίστευτο. Ένα λεπτό πέδες. Πού σου είναι τώρα μάσα μου, για πες μου. Οχ, γιατί πήδηξα ρε. Μήπως τον έβλεπε. Αυτό ήταν μόνο αυτό, πέφτεις κάτω, πας στην τρύπα, σου είπα εγώ δεν έπρεπε. Ρίξω πρώτα και εδώ την πόρτα, την έχουμε και εδώ. Ερχόμαστε εδώ, είδες. Καλά κάνουμε που ήρθαμε εδώ. Γενικά έχει λίγα πάξη. Σοβαρά, δεν είχε τίποτα εδώ. Για ποιο λόγο δηλαδή να έρθω εγώ εδώ πέρα, για πείτε μου. Πάρε το μαγνήτη από την τρύπα που έχει εκεί. Μαγνήτη ρε. Τι λες τώρα ρε. Τι λες τώρα. Δάω. Ρε μαλακα, κίτρινο δεν είναι. Πάμε.
φεγγαριά, ρε φίλε. Έχει κουτί, δεν το πιστεύω. Λοιπόν, σε εκείνο τον μπλε διάδρομο. Θα τη θέσει να θυμάμαι και διαδρόμους. Έχω ένα κλειδί. Πού λες ρε? Όπου συνεχίζει και παραμένει κλειστό, απίστευτο. Πρέπει να τελικά ούτε κάτι χρειάζομαι, έτσι. Αυτό πως άνοιγε ακόμα δεν έχω καταλάβει. Και δεν βλέπω και κάποιο λόγο να πάω εκεί. Κάτσε, πέσαμε πριν εδώ κάτω. Ποια κάδρα λες όμως? Οκ. Πρέπει να ρίξω, είπες αυτό. Πρέπει να ρίξει τα κάδρα που είναι ψηλά για να πέσει ο πίνακας με το δέντρο. Πάνω αυτό. Πώς θα ρίχνω κάτω δηλαδή? Το κάδρο με τον τυπά που φωνάζει. Κάνει πιδρά με το χέρι σου. Αυτό μάλλον. Για αυτό. Δεν πέφτει. Κάτι άλλο μάλλον πρέπει. Τι κάνει εδώ ρε φίλε, πες μου λίγο. Μην ξέρω, αυτό το κλειδί είναι κίτρινο. Αυτό είναι πράσινο. Κίτρινο κλειδί που είχε. Να δεις ποια να ρίξεις. Ναι, το θέμα δεν είναι ποια να ρίξω. Πώς θα τα ρίξω?
Αυτό δεν με βοηθάς. Δεν το ρίχνει όμως. Έχει πέσει. Εδώ είναι. Δεν πέφτει άλλο. Ναι, γιατί τα ρίχνει όμως αυτά τα κάδα. Με το χέρι του ρίχνει. Προς εδώ όμως δεν φεύγει. Και αυτά θέλει να φύγουν. Για ποιο λόγο αυτά να φύγουν? Μύρω πάνω από τον άντρα. Δεν είναι άντρα ρε, δεν έχει άλλον άντρα εδώ. Φτάνω εκεί πέρα. Πέφτει αυτό. Ρε μαλάκα, δηλαδή δεν μπορεί να το πάρει αυτό τώρα όντως. Τώρα τι θέλει εδώ? Βάλει κουτιά να φτάσεις. Για ποιο λόγο όμως αυτό να το κάνω? Ή αυτός λίγο σπαστικός. Δεν μένει ούτε γυρνάει ρε. Μα τι έχουν σκεφτεί? Πες εδώ ολόκληρη πόρτα έχει. Εντάξει, δηλαδή μιλάμε, είναι πραγματικά άρρωστη τύπη. Δεν έχει τίποτα, ξέρω εγώ. Μπέρδεμα ρε.
Είναι πάλι στις κορνίζες. Βαρά μιλάς τώρα. Δουλεύεις επειδή δεν το κάνεις. Συνομωτής με τον εχθρό ρε. Αλλά άνοιξε την πόρτα πριν από αυτές στο μπλε διάδρομο. Κάτσε ρε, μπλε διάδρομος που είναι. Είναι εκεί που έπεσε η εικόνα με το δέντρο και μην κουνηθείς μέχρι να σου πω που να πας. Μην μπεις μέσα όμως. Ωραία, περιμένω. Πήγαινε στη δεξιά πόρτα. Οκ. Α, ο μπλε διάδρομος. Τέλεια. Και άνοιξε την πρώτη πόρτα δεξιά μόλις μπεις. Ωραία, άνοιξε. Εδώ. Άρα και το κέντρο κλειδί ρε. Κενό. Ναι, μάλλον πήδηξα λίγο λάθος. Να πάμε. Γιατί ρε μαλάκα, γιατί. Έλα ρε και σαπούσε ρε. Δεν πηδάει, δεν θα το κοπανίσω.
Κάτσε να πάμε εδώ τη μέρα να πούμε. Ωραία, σίγουρα θέλει και να πάμε εκεί, για ποιο λόγο να πάμε? Μόλις θα καταφέρεις να χρησιμοποιήσεις το μαγνήτη και το τραβήξεις. Ένα μπλε κλειδί. Πώς πηδάει εκεί με δουλεύεις? Δεν πηδάει εκεί. Εκεί τώρα κάτω, ε. Wow. Όχι. Πάρε την ομπρέλα, ό,τι χρειαστούμε. Δεν ξέρω καν για ποιο λόγο. Την ομπρέλα τη χρειαζόμαστε, δεν έχω χρησιμοποιήσει καθόλου. Μπλε κλειδί, πού χρειαζόμασταν μπλε κλειδί τώρα, θυμάσαι? Ούτε καν θυμάμαι. Το βρήκαμε, έλα. Γεια σας. Πάλι εδώ βρεθήκαμε. Ρε με δουλεύετε ρε. Δεν σπάσει με ένα κάδρο να σηκώσει το μοχλό. Πάλι εκεί πρέπει να πάω. Ποιο μοχλό, πάλι εδώ πρέπει να πάω. Ω, καλά. Τι εδώ πέρα, πού πρέπει να βάλω αυτό το μοχλό που μου λες? Εδώ ανοίγω την πόρτα. Μαλάκα, εντάξει, πέρασε μια φορά, τώρα θες και δεύτερη. Γιατί μου τα λες ένα-ένα, μπορείς να μου το πεις? Γιατί δεν μου τα λες μία και έξω όλα? Εγώ όλο παίρνει το κλειδί, φεύγει. Πώς ήρθε εδώ ρε φίλε? Εντάξει, είναι φουλ άχρηστος, είναι φουλ άχρηστος. Δεν γίνεται ρε μαλάκα, δεν γίνεται. Είναι φουλ άχρηστος, δεν γίνεται. Πάμε μουστάκι μας τρώει ρε μαλάκες. Τώρα πρέπει να περάσουμε πάλι εκεί πέρα. Πώς θα περάσω εγώ εκεί πέρα, πες μου λίγο. Δεν θα περάσω, γιατί μου τα λέει ένα-ένα, ρε γαμότο. Τι κάνει αυτός εδώ, φύγε ρε γαμότο, γιατί είσαι στο σπίτι σου? Πώς θα πάω εκεί, πες μου λίγο τώρα, πες μου πώς θα πάω εκεί πέρα, έλα τώρα εδώ και... που μου τα λες ένα-ένα. Πώς θα πάω εκεί πέρα, έλα τώρα και πάντω. Γιατί μου τα λες ένα-ένα, γιατί δεν μου τα λες όλα με μία και έξω? Ε, βάζα ρε μαλάκα, μη στη μέση του πουθενά, τι μου τα βάζεις πάλι πάνω? Ε, δεν πάει ρε μαλάκα, δεν πάει ρε μαλάκα, δεν πάει. Φύγε κι εσύ από το σπίτι σου. Oh.
Ρε μαλάκα, γιατί το κάνουν ίσα ίσα, γιατί το κάνουν ίσα ίσα, πες μου λίγο. Και αυτό το παπάρι γιατί τον βάζουν την ώρα εδώ. Δεν θα ρωτήσω αυτούς, εσένα θα ρωτήσω, εσένα θα ρωτήσω, θα σε ξαναρωτήσω, γιατί μου τα λες ένα-ένα, πες μου λίγο. Τι γίνεται αυτό ρε μάνα. Γιατί μου τα λες ένα-ένα, αφού το είδες γαμώ, το είδες, δεν πήρε μόνο το κλειδί, έκανε κάτι κι άλλο, πες το, γιατί μου βγάζεις την ψυχή γαμώ. Πήρα εγώ το κλειδί, λέω ρε μαλάκα, εντάξει τέλος, δεν έχει να κάνει κάτι άλλο. Κοίτα εδώ ρε μαλάκα, κοίτα εδώ. Τώρα εσύ γελάς, το ξέρω. Το ξέρω τι γελάς. Χα. Δεν βιάζομαι, απλά δεν περνάει. Τι πεις κάνει με τον πίνακα? Αυτό! Και ανεβαίνεις μέχρι να δεις τον μπλε τοίχο που έχει μια πινακίδα που απαγορεύεται τα όπλα. Μπαίνεις μέσα, πας δεξιά, ανοίγει, κάτσε. Ναι, ναι. Να πάρω και την ομπρέλα. Δεν πήρε την ομπρέλα, θα το κοπανίσω αυτό. Ναι. Κόλλησε. Γιατί είναι εκεί ρε μαλάκα, γιατί είναι εκεί. Μετά πηγαίνεις στην εικόνα με το δέντρο, μπαίνεις μέσα και ανεβαίνεις μέχρι να δεις τον μπλε τοίχο. Γιατί ακόμα δεν βλέπω μπλε τοίχο. Μπλε τοίχος.
Μάλλον δεν παίρνει από εκεί μπάλα. Αυτός ο μπλε τείχος όμως, πού είναι ο πουλας? Όχι, δεν είναι. Θα του δώσω ξημέρωση. Οπότε πάλι πρέπει να πάμε εδώ πέρα πάνω τέρμα. Παίρνεις τα κιάλια από τα ράφια και τα βάζεις στο κουτί με το πλέγμα για να κουνείς το μοχλό. Το κουτί. Το έκανα ρε μαλάκα, τι έκανα. Ωραία και άντε έμεινε. Για να πάρω το κλειδί, έτσι. Αυτό ουσιαστικά θέλει. Να πάρω το κλειδί. Εντάξει, αλλά φίλε. Φίλε, φίλε. Το κουτί με το ρεύμα έχει ένα λωστό. Έψε κάτω. Ναι ρε. Πού είναι? Κάτσε. Ναι, έριξε κάτω εδώ. Α, ναι, πέσε κι εσύ. Έλα. Την ομπρά την πετάω, άχρηστη μου είναι. Ρε, αυτό κέρι, δεν μπορώ να το πιάσω. Κάπου είχε νερό ρε μαλάκα, πού είχε? Κάπου είχε νερό. Μαλάκα, δεν την πιάστον. Ναι ρε, το έκανα αυτό. Πάνω είχε νερό, έλα το θυμήθηκα νομίζω. Νομίζω πάνω στην κορυφή πρέπει να έχει. Αν δεν κάνω λάθος, πάνω στην κορυφή είχε. Πάμε να δούμε.
Εντάξει, μαλάκα. Σήμερα. Γιατί όμως ακόμα καίει. Ρε μαλάκα. Πάει λάθος με αυτό το παιχνίδι. Κάνουμε τώρα. Άσε λίγο να τελειώσει. Αλλάκα, το χάσαμε. Εδώ μην. Τώρα παρακάτω, τι κάνουμε. Πες την τρύπα εκεί που ανεβαίνει πριν με την ομπρέλα. Να θυμάμαι που ήταν αυτό, ρε. Ρε πλάκα μου κάνεις. Έτσι όμως, γιατί δεν κρύωνει εκεί στο νερό. Μπορείς να το πάμε σε καμιά βρύση. Έπεσε, ρε. Χάσαμε το σίδερο, ρε. Ρε, χάσαμε το σίδερο, ρε. Φύγε από εδώ. Μάγκες, χάσαμε το σίδερο, το πιστεύετε? Πού είναι, ρε μαλάκα, το σίδερο? Χάσαμε το σίδερο, ρε, το πιστεύετε? Τι κάνουμε τώρα? Ούτε εδώ δεν είναι. Έλα, πέσε γάμο το, πέσε. Άμα δεν το έκανε respawn εκεί πίσω πάλι, τελείωσε το game. Βέβαια, μάλλον τελείωσε το game, να ξέρετε. Χάσαμε το σίδερο, ρε μαλάκα. Τώρα τι κάνουμε? Δεν έχουμε σίδερο. Κρατήσου πατημένο στη σκάλα πάνω. Αν δεν βρεθεί, πάει το σίδερο, παιδες. Τελείωσε το game εδώ. Ρε μαλάκα, τι σκάτα βάζουν εδώ να και κολλάει. Ψάξεις παντού. Τι ψάχνουμε για το σίδερο, ρε, τώρα όντως. Σας τι κάνει πάλι εδώ, ρε μαλάκα, φύγε. Εκεί που το έχασε κυρίως, πάνω στη σκάλα το έχασε. Το game έχει 1500 bugs. Οπότε καταλαβαίνεις ότι
Δεν υπάρχει περίπτωση ότι μία στο εκατομμύριο να βρεθεί. Πάει κάτω από το νερό, δεν το ξέρα. Έπεσα εδώ ρε, να έκανα αυτό. Εδώ πέρα χάθηκε. Τελείωσε η καριέρα μας εδώ παιδες, δεν έχουμε σίδερο ρε. Έλα. Δεν έχω σίδερο μπρο, δε. Ό,τι και να με κάνεις τώρα δεν με ενδιαφέρει πραγματικά. Θα ράξω εδώ, θα πατήσεις καμάξι. Τι κάνουμε παιδες, τι κάνουμε. Ψάχνει το σίδερο, δεν έχω γνωριστεί εγώ εδώ πέρα για να μην το τελειώσουμε. Καταλαβαίνεις πως δεν υπάρχει σίδερο, έτσι. Δεν υπάρχει σίδερο, πάει, τελείωσε το game. Δεν υπάρχει πουθενά. Για να το έχω μαζί μου εδώ πέρα στο... Ω, να το ρε! Έλα ρε, έλα! Ήταν στο respawn τελικά. Έχω σου κάτω που βρίσκει ρε. Μήπως... Έλα ρε μπρο. Πού πήγε? Το χάσα! Παιδες, χάσαμε το σίδερο πάλι. Πού πήγε ρε? Μα να τώρα. Απίστευτο. Γέρνα στο... Πνευματόπνευμα, μπες στην πόρτα αριστερά στην μπροστά σου. Ωραία, έτοιμο για αυτό. Πάμε να σπάσουμε τώρα. Αγαπήσε αυτό. Είχαμε χάσει το σίδερο. Το κλειδί έχει το κόκκινο. Πού λουξία παρκό ρε. Την ομπρέλα και το μαγνήτη. Και τι κάνω, πετάξω το φακό.
Πλάκα μου κάνεις. Ρε φίλε. Το πρωί χρησιμοποιήσεις. Ναι ρε, πάει εκείνο. Το κόκκινο τώρα που πάει. Το πρωί χρησιμοποιήσαμε εδώ πέρα ήταν. Άτο. Πάει αυτό. Τώρα με αυτό τι κάνουμε. Μέχρι να μου πεις τι κάνουμε, πάω λίγο να με φάει, να ανοίξει λίγο η μέρα γιατί δεν έχω φακό τώρα. Ουσιαστικά πρέπει να με βρει τώρα να με φάει. Ξέρε μπαγλα άμα να πούμε. Πού είναι ρε. Δεν είναι έξω. Αχ, εδώ περιμένω. Οχ. Λέγε ρε σκύλε. Πού σπάμε εδώ τώρα. Τι κάνουμε. Φίλε κάρτα λέει. Πού θα τη βρω. Το κλειδί δεν μπορείς να βρω. Κάρτα θα βρω. Αντέλα με φας. Το ξέρεις σε αράζω, περιμένω να πεις θα κάνουμε. Θα πας πάλι στην πόρτα με το φεγγάρι πάνω εκεί που ήταν η Βάνα. Φύγαμε. Γιατί είναι εδώ ρε μπρο, γιατί είναι εδώ. Ένα λόγο να είναι εδώ. Πόπρε μαλάκ, δηλαδή δώσε μια με το λωστό στο κεφάλι ρε φίλε να φύγει. Βραδιάζει κιόλας τώρα. Ξέρετε τον βάλαν σκάλα και μετά ξαναβάλαν σκάλα. Γιατί ρε μαλάκα, βάλει μία και έξω μία. Λοιπόν, εσύ τώρα θες να πάμε εδώ κάτω. Παλάθος. Κατάλα που θες να πάμε. Πήραμε λίγο λάθος. Είναι και πράσινο μάτι ρε μαλάκα, εξωγήινος ο άλλος. Πράσινα μάτια ρε μαλάκα, εξωγήινος. Αλλά έλα κυνήγαμε, άμα πιάσουμε να γράψουμε. Όλα καμάνα. Πού ήταν από εδώ. Παπ, εδώ. Και εδώ. Εδώ. Τώρα ήταν. Εδώ. Τα εδώ. Απ' νάτι. Δεν έχουμε κλειδί όμως. Τώρα τι κάνουμε. Δεν την πόρτα με το φεγγάρι, θέλω να μπει στην πόρτα με τον ήλιο. Τι λες τώρα ρε φίλε. Δεν καταφέραμε να μπούμε στο φεγγάρι. Όχι, δεν πάει από κάτω. Δεν έχω ιδέα. Καλά με δουλεύεις, μήπως να έρθω μέχρι εδώ πέρα. Μήπως να έρθω μέχρι εδώ και δεν έχεις ιδέα τι πρέπει να κάνουμε. Μην βάλει καρέκλα για να μην κλείσει, αυτή δεν άνοιξε ποτέ ρε με δουλεύει.
Αυτά δεν μπορούμε να τα σταματήσουμε τίποτα, ε. Άνοιξε αυτή η πόρτα κάποτε. Ποτέ όμως. Άνοιξε κάποιος από εδώ. Πρώτα μου φεγγάρι μάλλον αυτή είναι ρε. Δεν είναι το φεγγάρι, έχει και έναν ήλιο. Όχι, δεν είναι αυτή. Έχει πιάνει η πόρτα με το φεγγάρι, ρε παιδες. Πόσες πόρτες έχει. Γιατί πήδηξε. Κάτι πάει πολύ λάθος. Στην τελική μου φαίνεται θα το κλείσουμε και θα φάει ένα delete και τέλος. Ρε μαλάκα, γιατί έχει γεμάτο κουτιά η παλιό σαπίλα. Πράγματα. Και πρώτα θα το πω σου γκαράκι. Ρε Μάξ, κάπου πήγαν τα πράγματά μου. Εδώ δεν είναι. Πού πήγαν τα πράγματα. Πού πήγαν τα πράγματα ρε μαλάκα τώρα. Μέσα στο σκοτάδι ρε φίλε δεν έλειπα τίποτα.
έχασε το λωστό ρε. Το κλειδί. Το μαγνήτη. Πού τα άφησε ρε μαλάκα. Ρε δεν τα έχω μαζί μου. Πού τα πέταξε ρε μαλάκα τώρα, πού είναι αυτά. Όπου αυτό το game είναι γεμάτο bug ρε μαλάκα, είναι γεμάτο bug. Άμα δεν κάνεις save κάθετες και λίγο. Πού τα πέταξε τώρα ρε φίλε. Έχασε τα πράγματα χωρίς λόγο ρε φίλε. Κοίτα εδώ bugs ρε μαλάκα, τι κάνει. Πώς έχει μπαγκάρει εκεί. Τα πέταξε ρε μαλάκα τα πράγματα μου. Τύπος είπε θα τα σφίξω και θα το πετάξω από πάνω για να μπει και μέσα να μην τα ανοίξω ποτέ. Μαλάκες δεν έχουμε πράγματα, πως γίνεται αυτό. Πού πήγανε. Χάρηκα νομίζω αυτά ήταν. Μάγκες θέλετε απλά να το κλείσουμε. Το game είναι full bug. Δεν υπάρχει. Έχασε τα πράγματα ρε μαλάκα, δεν γίνεται αυτό. Από εδώ παλιό ομπρέλα. Κάνουμε μαγκές.
Και τώρα είναι να βγει και Hello Neighbor 2, ε. Α, εννοείται πως δεν θα το παίξουμε. Game είναι full bug, ρε, και είναι απέσιο τέρμα. Απέσιο. Έκαμε restart act, δεν παίζει ρε φίλε. Έλα. Έλα, έτσι. Τίποτα όπως είναι, τρώει τέτοιο ρε, διαγραφή ρε. Αν δεν υπάρχουν πουθενά τα πράγματά σου, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ναι ρε, δεν γίνεται. Κατευθείαν διαγραφή τρώει, έλα. Διάγραψε κιόλας. Τι είναι αυτά τα game ρε, μάνα. Παίζουμε. Όπως είναι, έφυγε. Έχει, μου είναι 20-30 λεπτά, δεν ξέρω πώς από το game. Όποιος θέλει καθίσει να μπει στο YouTube να το κοιτάξει. Hello Neighbor, δεν υπάρχει περίπτωση να παίξουμε ξανά. Ούτε Hello Neighbor 2, δεν υπάρχει περίπτωση να παίξουμε. Το game είναι full bugger μαλάκες, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό το πράγμα? Τι απέσιο είναι αυτό το πράγμα? Δεν παίζεται ρε. 30 ακόμα πάνω κάτω, 30 πάνω κάτω, ας μπουν όποιος θέλει να το δει στο YouTube. Εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να το παίξω. Ήταν να παίξουμε το Martha is Dead χθες, δεν μπορούσε ο Κώστας. Μας πρόδωσε και σήμερα, δεν μπήκε. Οπότε μπορεί να παίξουμε την επόμενη εβδομάδα, θα δείξει, δεν ξέρω. Για τώρα λέμε επόμενη εβδομάδα, αλλά όλο κάτι συμβαίνει και δεν παίζουμε. Γι' αυτό δεν θα πω την επόμενη εβδομάδα, για να μην τον κατεμιάσουμε, ώστε να παίξουμε. Είναι κολπάκια αυτά της δουλειάς. Πείτε μου λίγο, θέλετε να δείτε τη συνέχεια? Hello Neighbor. Όχι. Πολύ είδα. Αυτό ακριβώς. Και ναι, να μου λέγατε πάλι όχι θα έλεγα. Φτάνει, αυτό ακριβώς. Από τα λίγα games τα οποία δεν αξίζει καν να ολοκληρώσουμε. Δεν αξίζει καν. Αν άξιζε θα έλεγα ωραία, εντάξει πάμε. Συγκεκριμένο, εκτός του ότι είναι full puzzle και γενικά γελία puzzle, δηλαδή ο άλλος βιδώνει τις βίδες και πετάει μέσα το κλειδί χωρίς λόγο. Δηλαδή κάτι τέτοια, δεν ξέρω ποιος θα έχει σκεφτεί αυτά. Επίσης οι πόρτες δεν ανοίγουν επειδή είναι από πίσω μια καρέκλα. Εντάξει, δηλαδή και αυτό γελίο. Δεν νομίζω πως... όχι δεν νομίζω, εκτός ότι δεν αξίζει σε θέμα δηλαδή ούτε gameplay ούτε story, τίποτα δεν έχει. Δηλαδή την πρώτη φορά το αφήσαμε σε ένα σημείο, λέμε όπου ωραία κάτι θα γίνει. Τίποτα. Απολύτως τίποτα. Σε 5-6 χρόνια που θα το ξεχάσω ίσως. Όπα τώρα με έπιασε η περιέργειά μου. Τι κρύβω γείτονας. Δες εδώ τι λέει. Και εντάξει, εκτός από δηλαδή η ιστορία δεν έχει, γενικά λογική δεν έχει. Είναι και σε απέσιο level με bugs. Full bugs. Δεν υπήρχε δηλαδή. Παντού είχε προβλήματα ρε παιδιά. Παντού προβλήματα. Δηλαδή τώρα αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Δεν ξέρω αυτό το game πως βγάλαν δύο. Δεν ξέρω. Ίσως από το hide and seek που παίζαν online. Ίσως από εκεί βγήκε τίποτα. Οπότε αυτά παιδες. Μέσα στην εβδομάδα θα δούμε αν θα κάνουμε stream. Κοιτάξουμε. Αλλιώς ας ελπίσουμε το Σάββατο να μπορούσαμε να κάνουμε το Martha is Dead. Αν όχι θα δούμε Κυριακή τι θα κάνουμε. Το βλέπουμε. Αυτά παιδες. Καλό βράδυ ρε. Άντε.